Και έστειλε μήνυμα από εκεί πολιτική σταθερότητα με εκλογές το 2019 ήταν το εργοτάξιο του μετρό. Με την κατάλληλη περιβολή, ο Αλέξης Τσίπρας περιηγείται στο εργοτάξιο του μετρό στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθεια ειδικού βαγονιού, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί που τον συνοδεύουν εισέρχονται στη Σύραγγα. Στον συγκεκριμένο σταθμό εξελίσσονται εργασίες εξκαφής και αντιστήριξης, τα οποία ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει από κοντά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία του έργου. Ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά την ξενάγησή του εδώ στο μετρό, στις εγκαταστάσεις της Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για ένα σύγχρονο γεωφύρι της Σάρτας, το οποίο όμως είπε, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εργολάβους, μπήκε πλέον στις ράγες. Από τον Μάρτιο που μας πέρασε, τέλη Μαρτίου, 28 Μαρτίου που ξεκίνησαν τα έργα, μέχρι σήμερα έχουν σκαφτεί περίπου 750 μέτρα. Απομένουν περίπου 1.100-1.200 μέτρα σύραγγας που μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν διανοιχθεί. Το οποίο σημαίνει ότι ένα έργο πνοής για τους πολίτες Θεσσαλονίκης που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους έχει ξαναμπεί σε ράγες και αυτό είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό μήνυμα για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα που το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη μετά από 5 χρόνια καταστροφικής κρίσης. Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας έγινε δεκτός από τη διοίκηση της DEFEL EXPO, την οποία και συνεχάρη για το ότι έθεσε την έκθεση σε τροχιά ανάκαμψης. Έδωσε δε εμέσως πλην σαφώς απάντηση στο αίτημα των εκλογών που διατυπώνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Χρόνο το χρόνο μέχρι το 19 θα έρχομαι εδώ για να κάνω τον απολογισμό. Τι είπαμε, τι κάναμε, πού πάμε. Με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσίας, Αρκάντι Δβορκόβιτς, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε το περίπτερο της τιμόμενης χώρας στην 81η έκθεση. Η πολυμελής επιχειρηματική και εμπορική αποστολή εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει ιδιαίτερη υπεραξία στην ίδια την έκθεση και αποτελεί το έναυσμα ώστε οι σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα της οικονομίας, του εμπορίου, των νέων τεχνολογιών, της ενέργειας, να γίνει ακόμα περισσότερο στενή και να έχει άμεσα σημαντικά αποτελέσματα. Το επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε στο διπλανό χώρο, εκεί τονίστηκε η αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα βήματα. Ήδη υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες που υπογράφονται ή θα υπογραφούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα εδώ πέρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω επίσης άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να είστε μαζί μας στο άγγιγμα του περιττέρου αυτού της Ρωσίας. Είχε προηγηθεί η περιήγηση του Πρωθυπουργού σε περίπτερα της έκθεσης. Στάθηκε ειδικά στην Τρενοσέ, αλλά και την Γκάζπρο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχθηκε τα προϊόντα της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης. Φιλοπίτες, όπως βλέπετε, τραχανά. Στο περίπτερο του ΟΑΣ, τον Αλέξη Τσίπρα περίμενε μια πλαστικοποιημένη κάρτα με τη φωτογραφία του, την οποία και χρησιμοποίησε. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τσιτσικώστα, και τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Τρία είναι τα βασικά θέματα που θα θέσουμε σε αυτή τη θεσμική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο έχει να κάνει με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τις υποδομές της Κεντρικής Μακεδονίας. Και το τρίτο θέμα φυσικά είναι η βελτίωση της συνεργασίας Περιφέρειας και Υπουργείων. Είναι το οργανισμός λιμένος, είναι το θέμα του ΟΑΣΤ επίσης, είναι η σύνδεση του λιμανιού και η σιδηροδρομική και η οδική να πάψει να περνάνε τα αυτοκίνητα από το Καλοχώρι. Συντροφιά των δύο αντρών, ο Πρωθυπουργός είχε και τη μοναδική ανάπαυλα στο πρόγραμμά του, γευματίζοντας σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης.